εδώ, είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία ο Δήμος Καστοριάς, όσο και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν το τελικό του σχέδιο, ένα προσχέδιο ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διαδικασία και στην οποία ευελπιστούμε ο Δήμος Καστοριάς με την πρόταση που δουλεύουμε εντατικά και τις τελευταίες μέρες ακόμα πιο εντατικά, ήδη έχουμε μπει σε ένα ρυθμό καταγραφής και τοποθέτηση όλων των κομματιών του puzzle μαζί, να είμαστε στην ευτυχή θέση να πάρουμε όσα το δυνατόν περισσότερα από αυτή την πρόσκληση που τρέχει μέσω του ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Στο σημείο αυτό, απλά θα ήθελα να επισημάνω, όπως είπα νωρίτερα, ότι πρόκειται για μια πολύ ανταγωνιστική διαδικασία. Από τους 5 Δήμους που είναι υποψήφοι, ίσως μόνο οι 3 να ευτυχίσουν να έχουν κάποια ποσά, ίσως και περισσότεροι. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο διαβουλεύσεων και διεργασιών τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. Έχουν βοηθήσει και έχουν συνδράμει όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και μια σειρά από διάφορους θεσμούς και φορείς της πόλης μας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης, κύριε Πινιάκο, και το που επικεντρώνει. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 41.300.000. Εμείς και ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση μέχρι 15 εκατομμύρια. Ευελπιστούμε, η πρότασή μας σίγουρα θα είναι 15 και θα την ξεπερνάει ίσως μαζί με κάποιες άλλες προσθήκες. Ευελπιστούμε, όπως είπα και νωρίτερα, να επιλεχθούμε για όσο το δυνατόν περισσότερο μεγαλύτερο κομμάτι δαπανών για το Δήμο μας. Η πρόταση αυτή δεν έχει κάποια προτεραιότητα κατά αποκλειστικότητα. Υπάρχουν διάφοροι άξονες σε αντιστοιχεία με τους άξονες του ΠΕΠ και προβλέπεται μια ευρύ γκάμα δραστηριοτήτων, τόσο από έργα υποδομών, όπως είναι ένα πλάσιο των πλατιών που σκεφτόμαστε ή των δύο παραλίων και κάποιων αρχοντικών ακόμα στην πόλη μας, ως και δράσεις και επεμβάσεις άειλες και soft, όπως τις ονομάζουμε, οι οποίες έχουν σκοπό την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική πολιτική, την απασχόληση και την εξωστρέφεια των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ποιες είναι οι άλλες 4 πόλεις που επίσης θα υποβάλουν προτάσεις? Είναι οι πόλεις που έχουν πληθυσμό πάνω από 10.000 στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Είναι οι 4 πρωτεύουσες των νομών και η Πτολεμαϊδα.